καθένα λίγο από το πρόγραμμά μα. Θα περάσουμε να δούμε λίγο το καινούριο τρέιλερ του Μάρκου Σεφερλή, που μάλλον πρέπει να βγει και χθε για να το είδατε όλοι χθε. Χθε το βράδυ έπαιξε. Λοιπόν, έχει να κάνει με το πρόγραμμα, με την εκπομπή, με το σόου. Δεν ξέρω ακριβώς τι θα είναι. Που εννοείται θα παρουσιάζει ο Μάρκος, που ούτε ξέρω πότε θα βγει. Ελπίζω να μάθουμε. Αλλά όλη η ιστορία είναι η πολύ έξυπνη ιδέα του να αντιγράψει καλύτερα από ό,τι μου λένε δεν γίνεται το τρέιλερ του Voice. Πάμε να δούμε πρωτίστως το Μάρκο και το τρέιλερ και αμέσως μετά να δούμε και τα δύο τρέιλερ, το ένα δίπλα στο άλλο. Άρε Μάρκο, πάμε. Ναι. Συγγνώμη, από αυτό το δωμάτιο δεν ακουγόταν η φωνή. Είναι μια συνάδελφος που νομίζει ότι έχει ωραία φωνή. Μπορούμε να τη δούμε? Όχι, έφυγε. Την πήρε ο Voice. Όπως καταλάβατε, ο Voice επιστρέφει. Μπράβο ρε Μάρκο, μπράβο ρε Μάρκο. Και η υλοποίηση που είναι φοβερή. Και δύο μέρες το γυρίζανε. Από ό,τι έχω πληροφορίες. Δεν γίνεται εύκολα αυτό. Είναι απίστευτο. Είναι ατάκα-τάκα. Και τα λόγια. Εγώ έτυχε να είμαι στο τρέιλερ εκείνη τη μέρα. Είχα πάει για φωτογράφηση στο συγκεκριμένο ξενοδοχείο και τους είδα όλους εκεί. Είναι στο ίδιο ξενοδοχείο. Όχι. Είναι όλο ίδιο. Όχι. Στο κεφαλάρι. Ναι, ναι, ναι. Ενώ είχα πάει από τις 4 η ώρα και έφυγα 12, το συνεργείο ήταν εκεί ώρα. Πού να φάνε, βγαίνει. Πού να τελειώσει αυτό. Οι αληθινοί το υποδίονται, το κάνουν, το παρουσιάζουν γιατί θέλουν ένα 24-ωρο γύρισμα. Τον πέτυχα ντυμένο ρέμο. Πόσο μάλλον όταν πρέπει να κάνει όλους αυτούς διαφορετικούς ρόλους. Μέχρι και την καμαριέρα. Εν τω μεταξύ, είναι αυτό που είπες. Είναι σε άλλα ξενοδοχεία και έχει πετύχει και το ρακόρ των ξενοδοχείων. Τώρα που θα το δούμε δίπλα-δίπλα, θα τρελαθούμε. Είναι λοιπόν, απίστευτο. Θα μιλήσουμε μαζί του, γιατί για να πω την αλήθεια, τώρα έτσι μας ήρθε η ιδέα ότι δεν τον παίρνουμε ένα τηλέφωνο να μας πει και δύο λόγια. Πώς έγινε αυτό το τρέιλερ. Αλλά θέλω πριν μιλήσουμε μαζί του τηλεφωνικά, θέλω να δούμε δίπλα-δίπλα τα δύο τρέιλερ. Το Voice και τον Voice. Voice. Ναι. Συγγνώμη, από αυτό το δωμάτιο δεν ακουγόταν η φωνή. Είναι μια συνάδελφος που νομίζει ότι έχει ωραία φωνή. Μπορούμε να τη δούμε? Όχι, έφυγε. Την πήρε ο Voice. Όπως καταλάβατε, ο Voice επιστρέφει. Εντάξει, τρομερό, μπράβο. Και πάλι συγχαρητήρια. Πρώτα απ' όλα στο Μάρκο, αλλά και, και σε όλους εκείνους που δούλεψαν για αυτό το τρέιλερ. Βέβαια. Ναι, ναι, ναι. Και ειδικά σε αυτόν που έκανε το μοντάζ, τη σκηνοθεσία, δεν ξέρω αν ο ίδιος άνθρωπος το έκανε. Πώς τα έχει και μετρημένα τα πλάνα. Μετρημένα. Δεν το πειράξαμε καθόλου. Απλά τα βάλαμε δίπλα. Τι να πειράξουμε, εμείς το ξένο τρέιλερ. Θέλω να σου πω, δεν το συγχρονίσαμε εμείς. Ήταν συγχρονισμένο από μόνο του. Ενδυματολογικό. Για δώστε μου να ακούσω λίγο το Μάρκο. Μάρκο!
Έλα ρε γόη. Έλα ρε γόη, καλημέρα. Καλημέρα. Τώρα και εγώ το είδα πρώτη φορά δίπλα-δίπλα και είδα την ομοιότητα, δηλαδή πραγματικά. Με συγχωρείς, δηλαδή δεν το είχατε μετρήσει, δεν το ήξερε ότι θα το βγάλετε έτσι ακριβώς. Το ξέρω ότι θα γίνει έτσι ακριβώς, αλλά το μοντάζ μου είπαν ότι έχει γίνει στα ίδια καρέ του πρωτότυπου τρέιλερ, αλλά τώρα που το είδα να παίζει δίπλα-δίπλα έπαθα πλάκα. Μία μικρή διαφορά έχει και αυτό το κάναμε για να πετύχουμε το τρακάρισμα λίγο του Μιχάλη του Σταβέντο με τους άλλους τρεις, που κάποια στιγμή τους, όταν συναντιούνται και οι τέσσερις, πήγαμε εμείς από πίσω το πλάνο. Αλλά είναι τέσσερα καρέ διαφορά, το λέω αυτό για κάποιους που μπορεί να πούνε ότι εκεί λίγο έχασε. Δεν έχασε. Γιατί θέλαμε να πετύχουμε το τρακάρισμα. Να σου πω, βρε Μάρκο, την ιδέα πότε σου ήρθε πάλι? Γιατί πραγματικά σε αυτά τα πράγματα, ειδικά σε αυτά, δηλαδή την να πιάσει την επικαιρότητα, να φτιάξει τον τίτλο που να είναι, να βγάζει κάτι. Πώς σου ήρθε έτσι ξαφνικά? Γιατί και το Voice τώρα ξεκίνησε, δύο εβδομάδες είναι που παίζει. Ναι, αλλά το τρέλερ είχε παίξει πολύ καιρό πριν. Ήταν ένα τρέλερ μεγάλης παραγωγής. Ήταν οι τέσσερις πρωταγωνιστές που έκαναν το τρέλερ λίγο διαφορετικό. Είχε ένα κύρος έτσι κι αλλιώς σαν τρέλερ. Η καβαριέρα μου έκανε αίσθηση, ο τρόπος που μιλούσε, που ήταν λίγο υπερβολική και μιλούσε για το Voice τόσο έντονα. Έπαιξε πάρα πολύ στις οθόνες μας. Ο κόσμος το ήξερε, είχε πίσω πετσί του. Οπότε, κάνοντας εγώ κάτι καινούριο, όπως κάνω και στο θέατρο κάθε φορά, πάτησα σε κάτι ήδη πολύ γνωστό, σε παροδία, σάτυρα κάποιου πολύ γνωστού πράγματος. Γι' αυτό ήταν το Voice. Μου ήρθε και η παράφραση του Γόη. Και όλο ο συνδυασμό είχε το αποτέλεσμα αυτό. Να σου πω κάτι. Το ρούχο τη Βανδύ, ποιο το έραψε στο δικό σου μέγεθο? Γιατί η Βανδύ είναι πιο λεπτή, δεν γίνεται. Και εσύ, εντάξει, είσαι ένα άντρα. Δεν θα πω τώρα. Μέγεθο, δεν το ξέρω το μέγεθο σου, αλλά εν πάση περιπτώσει είσαι ένα γεροδεμένο γόη. Το ξέρει η Έλληνα Τσαβαλιά και είναι πολύ ευχαριστημένη για το μέγεθο αυτό. Όχι αυτό, μωρέ! Στροφή σου! Σιγά τα αίματα! Σιγά τα αίματα, Μάρκο! Ναι, ναι, καλά, καλά, ναι. Άσε, Γρηγόρη, θα μιλήσει κανένα άλλο. Επειδή άκουσα τι είπε. Άσε, τι είπε και χθε για μένα. Τα άκουσε, βέβαια, πάντα ακούω. Τι είπα, έλεγε η Έλενα η Τσαβαλιά, η γυναίκα μου, πώς τον παντρεύτηκες αυτό? Σιγά τον Ερίκο των Πετυλών που πήρες και εσύ τη ζωή. Ναι, το κουστούμι λοιπόν, για να επανέλθω. Όχι και το κουστούμι, και τις... το φόρεμα. Το φόρεμα, ναι. Τα κουστούμια όταν γυναίκα και της Μελίνας, τα έφτιαξε η Σίλια Ηρεμήρη που κάνει όλα αυτά τα χρόνια τα κουστούμια μου στο Δελφινάριο, στις παραστάσεις μου, αυτή που έκανε και το περσινό της Κονσίτα. Γενικά τη Τζούλια που έκανε στο παρελθόν, τη Χριστίνα, πώ λέγανε, Σταμάτη. Χριστίνα. Ποια ήταν? Τη γυναίκα του Χατζόπουλου, τέλο πάντων. Τη Βίκη. Βίκη, Σταμάτη, μπράβο, ναι. Θέλω να πω τα κοστίκια που τα γυναικεία όλα και τα δικά μου τα κάνει η Σίλια Ηρεμήρη χρόνια τώρα. Αλλά είναι πιστά αντίγραφα, δηλαδή δεν κάνω εκτόσει εκεί, ούτε στο πόσο θα στοιχήσει, ούτε στο τι υλικά θα χρησιμοποιήσει. Και η ίδια έχει τέτοιο μεράκι, τέτοια όρεξη που θέλει να τα κάνει ακριβώς ίδια. Και είναι μόνη νομίζω που μπορεί να το κάνει. Μου το έχει αποδείξει όλα αυτά τα χρόνια. Γι' αυτό αμέσως απευθύνθηκα σε αυτήν όταν μου ήρθε η ιδέα. Λέω: η Σίλια μπορεί να μας κάνει τις τουαλέτες ίδιες. Καταπληκτικές πάντως. Ήταν πραγματικά, το πετύχατε πάρα πολύ. Και αυτό. Πες μου, πώς πετύχατε τα ξενοδοχεία που εσείς πήγατε, τέλος πάντων, στο πολύ γνωστό ξενοδοχείο που είναι στο Κεφαλάρι και εκείνοι πήγανε στο άλλο πολύ γνωστό ξενοδοχείο, στο Σύνταγμα. Λοιπόν... Εντάξει, κοίτα, τα ξενοδοχεία αυτά, εντάξει, οι διακόσμησή τους είναι όμοια, έχουν μεγάλες σκάλες, οι πόρτες γενικά, εντάξει, έχουν κάποια ομοιότητα. Από και πέρα και με κάποια post, δηλαδή κάποια πράγματα που μπήκαν στο μοντάζ, καταφέραμε αυτό το αποτέλεσμα. Το σκεπτικό μας από την αρχή ήταν να είναι ίδιο, να θυμίζει ίδια ατμόσφαιρα και φωτιστικά. Ερμηνευτικά εγώ να πλησιάσω όσο μπορώ στο περπάτημά τους, στις κινήσεις τους, στο timing που είχαν οι τέσσερις φίλοι. Οπότε νομίζω το αποτέλεσμα κάτω από τη σχηματική πακέτα του Μάνου Καμπίτη, που νομίζω ο Μάνος ο Καμπίτης είναι και ο άνθρωπος που θα σιωθήσει και το show βέβαια, γιατί πρέπει να πω δεν το έκανε διαφημιστική εταιρεία, το έκανε η εταιρεία παραγωγής που θα κάνει και το show. Μπράβο. Καταλαβες. Βέβαια. Και ο Μάνος Καμπίτης, επειδή έχουμε μιλήσει, έχουμε δουλέψει, τώρα έχω και λίγο μπεστοφή και μπερδεύομαι, επειδή έχουμε δουλέψει και στο παρελθόν, ξέρω ότι όλο αυτό με τα εφέ, το να είναι 4-5 σεφερλίδες μαζί,
και να σκουντάει ο ένας τον άλλον και να σκουντάει ο ένας τον άλλον, νομίζω ότι μπορεί να το κάνει καταπληκτικά και το βλέπετε. Το βλέπουμε βέβαια, μα το βλέπεις και εσύ και ότι σου λέω από χτες που βγήκε το τρέιλερ, όλοι μιλούν για αυτό το τρέιλερ. Έχει ναι, παίξει πάρα πολύ. Ότι, όπως το είπα και το πρωί στην εκπομπή, η Δέσποινα Βανδίνη η πρώτη που μου στείλε μήνυμα. Τι σου είπε. Και χάρηκα πάρα πολύ, γιατί δεν είχα τις αντιδράσεις. Βέβαια, ξέρω ότι είναι άνθρωποι με χιούμορ όλοι, ξέρουν ποιοι είναι, πετυχημένοι στο είδος τους και θα χαιρόντουσαν και θα γέλαγαν με αυτό που έβλεπαν. Και πραγματικά η Δέσποινα, παρόλο που δεν είναι φίλη μου, δηλαδή από τον Αντώνη θα περίμενα πιο άμεση αντίδραση. Αλλά η Δέσποινα που δεν είχε και το τηλέφωνό μου, έψαχε, το βρήκε από ό,τι μου έγραψε και ήθελε να μου πει συγχαρητήρια και πόσο γέλασε αυτό που είδε. Και να με έχει ο Θεός καλά, μια ευχή πολύ ωραία, όμορφη, σημαντική και να κάνω τον κόσμο να γελάει. Να σου πω, Μάρκο, από όλους αυτούς που υποδίθηκε σε αυτό το τρέιλερ, όλους, όχι μόνο τους τέσσερις πρωταγωνιστές, τους πέντε πρωταγωνιστές, συγγνώμη, του Voice, αλλά και τους υπόλοιπους ρόλους που έχεις κάνει, ποιον πιστεύεις, ένιωσες εσύ ότι βλέποντάς το, τον έχεις πιάσει καλύτερα από όλους? Κοίτα, τελειώνοντας το γύρισμα, νόμιζα ότι είχα πιάσει Σταβέντο. Πιο εύκολη μεταμφίεση, με την έννοια ότι έχει μια καράφλα, έχει ένα μουσί έντονο, χαρακτηριστικό φρύδια, έτσι πυκνά. Και εντάξει, το πρόσωπό του είναι αντρικό και φέρνει πιο πολύ στο δικό μου. Εκεί που είχα τη μεγάλη αμφιβολία και που έμεινα έκπληκτος με το αποτέλεσμα είναι με τη Δέσποινα Βανδύ. Δεν περίμενα δηλαδή, παρόλο που είχε γίνει καταπληκτικό μακιάζ από τη Βάσια Λιμπεροπούλου, δεν περίμενα, επειδή έχω εγώ μάγουλα, να έχω αυτό το αποτέλεσμα. Αλλά μόλις μου ήρθε η ιδέα να ρουφήξω τα μάγουλα στα πλάνα που βλέπουμε, ειδικά όταν δεν μιλάω, νομίζω ότι η ομοιότητα ήταν πολύ κοντινή με την Δέσποινα. Και όταν είδα το τελικό αποτέλεσμα, πραγματικά έμεινα έκπληκτος και πολύ ευχαριστημένος με τη Δέσποινα. Με τη Μελίνα μου λέγανε και στο γύρισμα ότι εντάξει, μοιάζω πολύ, ότι γιατί και εκείνη έχει στρογγυλό πρόσωπο. Κατάλαβες πιο εύκολα χαρακτηριστικά. Αλλά με τη Δέσποινα πραγματικά έμεινα έκπληκτος. Μπράβο. Καλή αρχή, καλό ξεκίνημα. Θα βγει όντως το Μάρτιο που διαβάζουμε, γιατί ο Μάρτιος μπαίνει τώρα το Σαββατοκύριακο. Αρχές Μαρτίου, ναι, ήδη τη Δευτέρα μπαίνουμε για γυρίσματα του πρώτου επεισοδίου. Θα είναι δηλαδή μαγνητοσκοπημένο? Ναι, ναι, θα είναι μαγνητοσκοπημένο, γιατί εγώ έχω το θέατρο το βράδυ και δεν μπορώ. Α, σωστό. Παρασκευή ή Κυριακή, Μάρκο, γιατί διαβάζουμε ή Παρασκευή? Αυτό δεν το ξέρουμε. Δεν το ξέρω πραγματικά, θα σας το έλεγα. Δεν το ξέρω, δεν έχει αποφασιστεί. Να. Ακούγονται διάφορες ημέρες. Μάλιστα. Λοιπόν, θα ήθελα να πω όμως ότι το φωτιστικό αποτέλεσμα το πετύχαμε χάρη στο Γιώργο Μικελή, ο οποίος πραγματικά με πολύ γρήγορους ρυθμούς, γιατί ήταν πολύ απαιτητικό και δύσκολο το γύρισμα και τις δύο μέρες και πολύ κοπιαστικό, αλλά δεν κουραστήκαμε καθόλου στην ουσία, γιατί ήταν όλα έτοιμα τα σετ και φτιαγμένα με τέτοιο τρόπο ώστε να θυμίζουν το πρωτότυπο τρέιλερ, όπως και ο Νίκος Χριστοφόρου που κάνει την οργάνωση παραγωγής και η εταιρεία The Art of Comedy που θα κάνει και το show και έκανε και την παραγωγή του τρέιλερ. Πραγματικά έχουμε φτιάξει μια δυνατή ομάδα, μπαίνουμε λίγο και στον χώρο αυτό της παραγωγής με τον δικό μας τρόπο, να κάνουμε τα πράγματα όπως τα ονειρευόμαστε, τα φανταζόμαστε. Θα τα πούμε και από κοντά. Θα τα πούμε και από κοντά. Γιατί έγινε, εννοείται. Η χαρά είναι να σε βλέπει κιόλας κανείς, όχι μόνο να σε ακούει. Και η δικιά μου χαρά είναι αυτή, το ξέρεις αυτό. Λοιπόν, πολλά φιλιά σε όλους σας, την Έλενα και όχι μόνο. Και θα τα πούμε και από κοντά με το καλό, αν ξεκινήσετε πριν τα πούμε. Φιλιά! Έγινε. Με το καλό και εσύ σε όλα. Να είσαι καλά, ευχαριστώ. Δώστε μας άλλη μία το τρέιλερ, έτσι, το δικό του πρέπει. Ποιο, το δικό μου? Ναι. Συγγνώμη, από αυτό το δωμάτιο δεν ακουγόταν η φωνή. Είναι μια συνάδελφος που νομίζει ότι έχει ωραία φωνή. Μπορούμε να τη δούμε? Όχι, έφυγε. Την πήρε ο Voice. Όπως
Όπως καταλάβατε, ο Γόης επιστρέφει.